is my first time playing here. Never. Looks like it's a good big fan base. I see the pictures and everything. Αισθάνομαι ωραία. Είναι σίγουρα η πρώτη φορά που θα αγωνιστώ στην Ελλάδα. Ήδη πήρα μια πρώτη γεύση βλέποντας ότι η συγκεκριμένη ομάδα, ο Άρης, έχει μια πολύ μεγάλη βάση οπαδών. Do you know something for Άρης, for the fans? Do you know that you have a big game with PAOK Wednesday? Yeah, he told me it's a real big, it's a cup game on Wednesday. They said it was a big important game on Wednesday before I came. Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο και σημαντικό παιχνίδι, όπως έχουν πει την Τετάρτη, ένα παιχνίδι κυπέλλου. Αυτό είναι το οποίο γνωρίζω μέχρι στιγμής. Πόσο έτοιμος είναι να μπει και να αγωνιστεί? How ready did you feel to play in this game in 48 hours almost? I feel good. I haven't practiced yet, but I've been working out at home, so I think I can. I have to learn the plays and get going, but I feel fine. Αισθάνομαι ωραία, διότι έχω κάνει προπονήσεις, έκανα προπονήσεις, επομένως αισθάνομαι έτοιμος να αγωνιστώ σε αυτό το παιχνίδι. Αν του μετέφερε κάτι ο συμπαίκτης του, ο Κάρο Γουάιτ. What did Okaro have said to you about Aris? You were teammates in the team in C4 in D-League. He said it was a good team and a nice city and he had a good experience here. We didn't talk that much about it, but I just remember things he said when we were playing, like, μου είπε ότι γενικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά εδώ και σε ό,τι αφορά την ομάδα αλλά και σε ό,τι αφορά την πόλη. Αυτά ήταν τα οποία προλάβαμε να πούμε, διότι όλα αυτά συνέβησαν στη διάρκεια της περσινής χρονιάς. Για τον Okaro White ήταν η αφορμή για να βρει μια στέγη στο NBA και να κάνει την καλύτερη του ουσιαστικά χρονιά. Περιμένει και αυτός κάτι ανάλογο στον Άρη? Άρης gave in Okaro the opportunity to play after a few months in NBA. Is this a goal for you also? To play in NBA? Yeah, to play in the NBA is a goal. Yeah, I want to get back there, but I want to win here first and make this team successful. So, first things first. Σίγουρα και για μένα αποτελεί στόχο να αγωνιστώ στο NBA, αλλά μέχρι τότε αυτό το οποίο θέλω να πετύχω είναι να είμαι πετυχημένος και γενικότερα να είναι πετυχημένη η ομάδα στην οποία θα αγωνιστώ εδώ, Άρης. Θα συνεργαστεί με μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού και του παγκοσμίου μπάσκετ, τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Πώς είναι αυτή η αίσθηση και γενικότερα πώς περιμένει όλη αυτή τη συνεργασία? You will be in the same team with Coach Giannakis. He's a true legend for the European basketball. Are you looking forward to meet him? Yeah, I'm looking forward to meeting the coach. My agent told me he has a real good record and he's highly regarded in Europe. So I want to meet him and get a chance to play for him and learn from him. Πραγματικά ανυπομονώ να το συναντήσω και να συνεργαστώ μαζί του. Μου έχει μιλήσει γι' αυτόν ο ατζέντης μου, ο coach, για τον coach, ότι έχει πετύχει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στην καριέρα του. Επομένως, ανυπομονώ να συνεργαστώ και να μάθω από αυτόν. Θεωρεί ότι είναι το καλύτερο βήμα μέχρι τώρα στην καριέρα του ή πιστεύει ότι υπήρχε ανάλογη επιλογή και στο παρελθόν? Do you think Aris is the biggest step for you until now in your career? Yeah, I think it's a high level league and it's a good step for me to show what I can do because I haven't been in Europe in a couple of years. I've been in a D league, so I want to show what I can do over here. Ναι, είναι πραγματικά ένα σημαντικό σκάλι για μένα, διότι είναι ένα πρωτάθλημα υψηλού επίπεδου το ελληνικό. Μετά την δική μου παρουσία και θητεία στην D league, είναι σίγουρα μια μεγάλη ευκαιρία για μένα. Okay. Thank you. Thank you.